Καλημέρα κύριε Κουβέλη, καλώς ήρθατε. Πείτε μου σας παρακαλώ, πώς σας αισθανθήκατε χθες όταν ακούσατε για τη συμφωνία στην οποία κατέληξε κυβέρνηση και Τρόικα και τη διανομή μάλιστα πλεονάσματος πρωτογενού στον κόσμο όταν φύγατε από την κυβέρνηση λίγους μήνες νωρίτερα, γιατί το αμφισβητούσατε αυτό? Όχι, δεν αμφισβητούσα αυτό, αμφισβητούσα μια σειρά από άλλα πράγματα και αμφισβητούσα ενέργειες οι οποίες είχαν οδηγήσει και στις μεγάλες διαφωνίες οι οποίες σημειώθηκαν στην σχέση των τριών πολιτικών κομμάτων που εστήριζαν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εμείς δεν μπήκαμε στην κυβέρνηση για να φύγουμε. Εμείς θα μπορούσαμε να μείνουμε στην άνεση και στην βολή της ελάσσονος αντιπολίτευσης. 6,3 μας είχε εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Αλλά θεωρήσαμε ότι ήταν πράξη ευθύνης από τη μεριά μας να στηρίξουμε κυβέρνηση για να μην περιπέσει η χώρα σε πολιτική αστάθεια. Αλλά και σε κοινωνική ρευστότητα, η οποία θα ήταν η συνεπαγωγή, το αποτέλεσμα της πολιτικής αστάθειας. Περιμένατε όταν κατέληξε συμφωνία τελικώς με αυτές τις προϋποθέσεις η κυβέρνηση με την Τρόικα, και πώς τη χαρακτηρίζετε τη συμφωνία? Λίγες ημέρες πριν είχα εκτιμήσει ακριβώς αυτό, ότι θα υπήρχε μια συμφωνία. Μια συμφωνία η οποία βεβαίως είναι γεμάτη από υποχωρήσεις αναφορικά με την στάση που έπρεπε να κρατήσει η ελληνική κυβέρνηση. Για παράδειγμα, έχουμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Και αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα καθορίζεται στα 2.900.000.000, 2,9 δις. Αυτό βέβαια προέκυψε, αν θέλετε, με μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού. Προέκυψε με την υπερφορολόγηση, προέκυψε από το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει εξοφλήσει υποχρεώσεις που έχει απέναντι σε φυσικά πρόσωπα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προέκυψε ένα πρωτογενές πλεόνασμα που εγώ δεν θέλω να το υποτιμήσω. Αλλά το πρωτογενές πλεόνασμα, το 2,9 δισεκατομμύρια, δεν μπορεί να φτάσει στην διανομή του τα 500 έως 600 εκατομμύρια, με το δεδομένο ότι είναι συμφωνία με τους εταίρους, ότι το 70% το οποίο προκύπτει ως το αποτέλεσμα της επιτυχίας των στόχων πρέπει να γυρίσει στην κοινωνία. Επομένως, από τα 2,9 δις ευρώ θα έπρεπε να έχουν γυρίσει στην ελληνική κοινωνία περίπου, εάν πολλαπλασιάσουμε το 70 επί 3 δισεκατομμύρια, περίπου 2 δισεκατομμύρια. Βάζει η κυβέρνηση ωστόσο μέσα και το 1 δις που επιστρέφει ως τα χρέη της προς τους ιδιώτες. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα 525 εκατομμύρια, λέει, που μοιράζει στις κοινωνικές ομάδες, δίνει και ένα δις επιστροφές, αυτούς που τους κροστάει. Εντάξει, αυτό το υπολογίζετε? Οι επιστροφές συνυπολογίζονται αναμφισβήτητα, αλλά το ζήτημα είναι... Σε αστέγους, σε δικαστές, το ναι. Μεγαλώνει δηλαδή λίγο το πράγμα. Κοιτάξτε, στους αστέγους δεν επιστρέφει οφειλές, στους αστέγους πρέπει να δώσει χρήματα. Βεβαίως υπάρχουν και οι δικαστικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας αναφορικά με την περικοπή των αποδοχών που έχει γίνει στους ενστόλους. Αλλά αυτή την ώρα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή, το κοινωνικό μέρισμα πρέπει να πάει σε όλους εκείνους τους συμπολίτες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτό το κοινωνικό μέρισμα, κυρία Τσαπανίδου, δεν μπορεί να μην έχει προτεραιότητα στην χορήγησή του και προς τους νέους ανθρώπους, τις νέες γυναίκες, τους νέους άντρες, διότι σε αυτούς χρωστάει η ελληνική πολιτεία, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους που τους έχει καθυλώσει με όσα προηγήθηκαν, με όσα ασκήθηκαν ως πολιτικοί, τους έχει καθυλώσει στην ανεργία να κατέχουν το 60% το θλιβερό αυτό ποσοστό στην κλίμακα των ανέργων συμπολιτών μας, το 1,5 περίπου εκατομμύριο. Δεν είναι ένα βήμα όμως προς την ανατροπή λιγάκι των δεδομένων αυτών? Δεν είναι ένα βήμα το γεγονός ότι κατάφερε να μοιράσει ακόμη και αυτά τα λιγότερα χρήματα από ό,τι αρχικώς είχε υπολογιστεί? Εγώ δεν θέλω να το υποτιμήσω ούτε να το απαξιώσω σε ένα πολιτικό γεγονός. Εκείνο όμως που κρίνω είναι ότι το 70% έπρεπε να επιστραφεί. Και αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης συμφωνίας η οποία έπρεπε να προκύψει μέσα από μια συστηματική και επίμονη διαπραγμάτευση από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Αλλά βλέπουμε ότι σε αυτή την διαπραγμάτευση μπήκαν και άλλα ζητήματα τα οποία δεν ήταν προαπαιτούμενα για την εκταμείευση των δόσεων. Για παράδειγμα, μπήκαν τα μέτρα, τα γνωστά ως μέτρα της εργαλειοθήκης του ΟΑΣΑ, που αναφέρονται είτε στο γάλα, είτε στα βιβλία, είτε σε μια σειρά από άλλα ζητήματα όπως τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα και πάρα πολλά άλλα. Θέλω να πω ότι οι δανειστές μας ήρθαν εκ των υστέρων, ήρθαν όψιμα να ζητήσουν στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και την επιβολή μέτρων
επαναλαμβάνω, που δεν αποτελούσαν προαπαιτούμενα για την εκταμείευση της περίφημης δόσης. Αυτό τι σημαίνει? Εξακολουθεί δηλαδή στα μάτια σας η κυβέρνηση να μην διαπραγματεύεται σωστά, όπως είχατε κάνει και όπως είχατε δηλώσει και μερικούς μήνες νωρίτερα? Ναι, πιστεύω ότι η διαπραγμάτευση δεν έχει. Εσείς έχετε και την εμπειρία αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, η διαπραγμάτευση δεν έχει ούτε την ένταση, δεν έχει ούτε την συστηματικότητα, ούτε και την επιμονή από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης. Να φέρω ένα παράδειγμα. Τα λεγόμενα εργασιακά δικαιώματα ή εργασιακές σχέσεις, που αποτελεί παρέμβαση στον χώρο του ιδιωτικού τομέα. Αυτό δεν είναι μια υποχώρηση από τη μεριά της κυβέρνησης να αποδέχεται τις πιέσεις των τροϊκανών, δηλαδή των δανειστών μας, διότι οι τροϊκανοί τι κάνουν? Η τροϊκά διεκπεραιώνει τις αποφάσεις και τις επιταγές των δανειστών μας. Δεν είναι παρέμβαση στον χώρο του ιδιωτικού τομέα. Αναφέρεστε στις ομαδικές απολύσεις? Αναφέρομαι στις ομαδικές απολύσεις και με την παράταση. Δεν πέρασε, λένε. Κοιτάξτε, προφανώς δεν πέρασε, αλλά προσέξτε τι έγινε. Παραπέμπεται το ζήτημα, φεύγει από τον Υπουργό και θα πηγαίνει στον Γενικό Γραμματέα και στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Με άλλα λόγια, όταν η ίδια η πραγματικότητα έχει ρυθμίσει τα ζητήματα αυτά, γιατί έρχεται η Τρόικα, γιατί έρχονται οι δανειστές και ζητάνε πράγματα, επαναλαμβάνω, που δεν έχουν καμία μα απολύτως καμία σχέση με την υποχρέωση της χώρας αναφορικά με εκείνο το οποίο θέλει να πάρει και είναι η εκταμείωση των δόσεων. Τις δόσεις εν προκειμένου. Θεωρώ ότι επιδιώκουν οι δανειστές να αποκαθάρουν, είναι επίοικης ο όρος που κάνω, το τοπίο, ιδιαίτερα το εργασιακό τοπίο. Εδώ έχουν καταστραφεί οι εργασιακές σχέσεις. Για πέστε μου, ποια διεθνής υποχρέωση της χώρας δίνει το δικαίωμα στους δανειστές και στους τροϊκανούς να ζητάνε, για παράδειγμα, μία αναγνώριση των τριετιών του ανθρώπου της μισθωτής εργασίας, του ιδιωτικού υπαλλήλου, για τον καθορισμό της αμοιβής του? Ποια διεθνής υποχρέωση της χώρας επιβάλλει την μη επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων? Θέλω να πω με άλλα λόγια ότι η κυβέρνηση υποχώρησε σε ζητήματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με όλα εκείνα τα οποία αναφέρονται στις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας με δεδομένη την κρίση χρέους που έχει. Με το πρωτογενές πλεόνασμα όμως, όπλο, άσο στο μανίκι της κυβέρνησης, δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετικές απαιτήσεις από την Τρόικα? Βεβαίως. Τότε πού καταλήγουμε, κύριε Κουβέλη? Βεβαίως, έπρεπε να διαπραγματευτεί ακριβώς αναδεικνύοντας το πρωτογενές πλεόνασμα 2,9 και επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα το πώς προέκυψε, το πώς γεννήθηκε αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα, γεννήθηκε με την υπερφορολόγηση, γεννήθηκε με την βάρβαρη περικοπή των αποδοχών, με την βάρβαρη περικοπή των κοινωνικών παροχών και ούτω καθεξής. Αλλά έχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό έπρεπε να προταχθεί, όπως έπρεπε να προταχθεί σε αυτή την διαπραγμάτευση. Και βεβαιωθείτε, δεν το λέω εκ του ασφαλούς. Έτσι θα διαπραγματευόμουν όταν έχουμε, για παράδειγμα, την ομολογία των εταίρων ότι έγιναν λάθη στο πρόγραμμα. Λοιπόν, αυτά τα λάθη, τα ομολογημένα από τη μεριά των δανειστών μας, δεν έπρεπε να προβληθούν, δεν έπρεπε να αξιοποιηθούν? Γιατί δεν έγινε, λοιπόν, κατά την άποψή? Πιστεύω ότι πρόκειται για μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Δηλαδή? Πρόκειται για μια τακτική η οποία με βρίσκει αντίθετο. Δηλαδή? Θεωρώ που ότι... Που έχει στόχο τι, που θέλει να πάει τη χώρα πού? Όχι, δεν αναφέρομαι στο γεγονός που κάποιοι αναδεικνύουν ως τέτοια επιλογή να πάει στο διάβολο η χώρα. Όχι, δεν λέω τέτοιο πράγμα. Θα σας πω με τα λόγου γνώσεως. Υπήρχαν ζητήματα τα οποία δεν αποτελούσαν στοιχεία της διαπραγμάτευσης, ούτε στοιχεία που αναφέρονται στις υποχρεώσεις της Ελλάδας. Αυτά υποβλήθηκαν από το εσωτερικό της χώρας για να επιβληθούν από το εξωτερικό της χώρας, όπως σχηματικά είχα πει, όχι τώρα, αλλά και στο πρόσφατο και το λίγο μακρινότερο παρελθόν. Είναι αυτή η αποκάθαρση του χώρου για την οποία λίγο πριν σας είπα. Για πέστε μου, έχει καμία σχέση με τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας εάν, για παράδειγμα, τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα θα εξακολουθήσουν να διατίθενται από τα φαρμακεία ή από τα σούπερ μάρκετς? Έχει καμία σχέση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας εάν το φρέσκο γάλα θα είναι των 2, των 5, των 10 ημερών ή της μεγάλης διάρκειας παστερίωσης? Όταν μάλιστα από την άλλη πλευρά αυτές οι διακρίσεις που γίνονται αναφορικά με το φρέσκο και το παστεριωμένο γάλα πλήττουν ευθέως την ελληνική κτηνοτροφία και ανοίγουν τον δρόμο, διευκολύνουν
στο να έρχεται το γάλα από το εξωτερικό και να ανατρέπει συσχετισμούς μέσα στην ελληνική αγορά με δεδομένη την συγκεκριμένη κατανάλωση που υπάρχει εδώ. Άρα λοιπόν, γιατί δεν ανοίγουν αυτά τα θέματα, γιατί δεν κλείνουν οριστικά και γιατί παραμένουν στο τραπέζι, γιατί είναι επιχείρημα της Τρόικας επί 4 χρόνια. Όσο ακριβώς γι' αυτό, κοιτάξτε, η Τρόικα θέλει να διαμορφώσει ένα συγκεκριμένο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Εκεί οι εργασιακές σχέσεις, εκεί η εργαλειοθήκη του ΟΑΣΑ, εκεί αν θέλετε το γάλα, τα μη υποχρεωτικό συνταγογραφούμενα φάρμακα, εκεί το κατεψυγμένο ζυμάρι για το ψωμί, εκεί και αυτό, που δεν έχουν καμία σχέση. Ποιος τολμάει να πει ότι έχουν σχέση με τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας ή αν θέλετε και με τη διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση του Έλληνα καταναλωτή. Και σε κάθε περίπτωση, από πού προκύπτει το δικαίωμα των δανειστών και της Τρόικας να ζητάνε πράγματα τα οποία δεν αποτελούν στοιχεία των υποχρεώσεων της Ελλάδας, των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας. Μάλιστα. Και θα γίνει τι στο μέλλον, κύριε Κουβέλη? Και όταν λέω στο μέλλον, εννοώ το Μάιο περιμένουμε να έρθουν ξανά να εκτιμήσουν το πλεόνασμα ακριβώς και να αποφασίσουν τι κάνουμε στη συνέχεια, μετά τη λήξη αυτού του μνημονίου. Κυρία Τσαπανίδου, θα περάσουν οι ευρωεκλογές, θα περάσουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές πρώτου βαθμού και δεύτερου βαθμού και αμέσως μετά πάλι η χώρα θα βρεθεί μπροστά σε πιέσεις και μάλιστα πιέσεις με ένταση που θα δεχθεί από τους δανειστές. Και έχουμε ανάγκη από ένα νέο δανεισμό? Όχι. Ή μπορούμε να τα καταφέρουμε? Σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, δεν χρειάζεται δάνειο η Ελλάδα. Και αυτά τα 14-15 πρέπει... δισεκατομμύρια που το 2015 και 2016 έχουν βρει ότι υπάρχουν. Μιλάτε για το δημοσιονομικό. Το χρηματοδοτικό και το διαδικτυακό. Για το χρηματοδοτικό. Κοιτάξτε, ναι, νομίζω ότι αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν. Εκείνο το οποίο χρειάζεται η Ελλάδα για να δώσει απάντηση σε όλα αυτά είναι μια δημοσιονομική έκρηξη, η οποία θα προέλθει στηριζόμενη σε μια αναπτυξιακή έκρηξη. Η χώρα έχει ανάγκη από ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, του δευτερογενούς τομέα και βεβαίως εδώ η κοινοτική αλληλεγγύη πρέπει να είναι παρούσα. Χρειαζόμαστε χρήματα για αυτή την ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Χρειαζόμαστε να υπάρξουν ρυθμίσεις οι οποίες θα αφορούν τη χρηματοδότηση της αγοράς. Για παράδειγμα, ο έμπορος, ο βιοτέχνης, ο επαγγελματίας αυτή την ώρα στενάζει. Και στενάζει, αν θέλετε, έχοντας και επιχείρηση η οποία είναι βιώσιμη. Δεν θα είναι αύριο, εάν δεν χρηματοδοτηθεί, εάν οι τράπεζες δεν ανοίξουν. Να ανοίξω κεφάλαιο τράπεζες και να μου πείτε τι γίνεται με το θέμα των τραπεζών. Πώς βλέπετε ότι μπορεί να κλείσει? Είχαμε και τη χθεσινή ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Κοιτάξτε, οι τράπεζες έχουν πάρει χρήματα τα οποία αποτελούν μέρος του δημοσίου χρέους, είναι περίπου 40 δις και πλέον. Έχουν κάνει την ανακεφαλαιοποίησή τους. Από εκεί και πέρα, με δεδομένη την ανακεφαλαιοποίηση αλλά και με το σημαντικό ποσό των 40 και πλέον δισεκατομμυρίων που έχει προστεθεί στο δημόσιο χρέος, έχουν την υποχρέωση να ανοίξουν τους κρουλούς της χρηματοδότησης για να χρηματοδοτήσουν τον βιοτέχνη, τον έμπορο, τον επαγγελματία, οι οποίοι, σας λέω, ότι στη βάση στοιχείων, εάν χρηματοδοτηθούν, εάν αποκτήσουν ρευστότητα, θα κρατήσουν τις επιχειρήσεις, θα κρατήσουν τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί και θα συνδράμουν, θα μπουν στις ράγες της ανάπτυξης. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αγρότες, με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Και αυτό θέλει ενίσχυση. Και πράγματι είναι ένας δυναμικός παράγοντας. Μπορεί να μας βγάλει πολύ δυναμικά μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά τα πράγματα δεν θα πάνε με τον αυτόματο πιλότο. Από εκεί και πέρα έχουμε το ΕΣΠΑ που θα ισχύσει μέχρι το 2020. Και πρέπει να διεκδικήσει η χώρα να είναι εμπροστοβαρές. Τι εννοώ εμπροστοβαρές? Ποσά τα οποία είναι κατανεμημένα να διατεθούν σε έναν ύστερο χρόνο, θα πρέπει να ζητήσει η Ελλάδα να διατεθούν εμπροστοβαρώς, δηλαδή να υπάρξουν περισσότερα χρήματα άμεσα, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη, να δρομολογήσουμε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Όλα αυτά όμως θέλουν μια συστηματική πολιτική, θέλουν μια υπεύθυνη αντιμετώπιση και ακριβώς γι' αυτό το λόγο υποστηρίζω ότι αυτά πρέπει να γίνουν. Και θέλουν και μια καινούργια συμφωνία? Ένα καινούργιο μνημόνιο? Όχι, δεν χρειάζεται. Μια καινούργια δανειακή σύμβαση? Όχι, δεν χρειάζεται. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι η αναδιάρθρωση του χρέους. Αλλά για να αναδιαρθρωθεί το χρέος πρέπει να επιλεγούν διάφοροι τρόποι. Είτε σωρευτικά είτε διαζευτικά. Παράδειγμα, μπορεί να αναδιαρθρωθεί το χρέος, τα 320 και πλέον δισεκατομμύρια δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας.
είτε με την απομείωση, δηλαδή με τον περιορισμό του δημοσίου χρέους. Δεν δείχνει να το σχεδιάζει κάτι τέτοιο η κυβέρνηση. Πατάει στο ότι δεν μπορεί να περάσει αυτό από τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια και μιλάει περισσότερο για επιμήκυνση της περίοδου αποπληρωμής. Ακριβώς γι' αυτό σας μίλησα όχι μόνο για τη σόρευση μέτρων και ρυθμίσεων, αλλά και για την διαζευτική επιλογή άλλων ρυθμίσεων. Εσείς θεωρείτε όμως την απομείωση, το κούρεμα, για να το πούμε, το καταλαβαίνουμε όλοι, το θεωρείτε απαραίτητο? Κοιτάξτε, το θεωρώ αναγκαίο. Αλλά εάν αυτό δεν προκύπτει, διότι δεν είμαστε μόνοι μας, δεν αποφασίζουμε μόνοι μας, υπάρχουν χρήματα που μας έχουν δώσει άλλες χώρες για να διαμορφωθεί αυτό το δάνειο. Πρέπει να πάμε στην χρονική επιμήκυνση, διότι δεν βγαίνει. Και βεβαίως πρέπει να πάμε και σε μία περαιτέρω μείωση του επιτοκίου.